αλλάζουμε θέμα και κλίμα και περνάμε σε ένα νέο θεσμό για την εκπαίδευση των Ελλήνων του εξωτερικού. Ο συνεργάτης του σταθμού μας, Αυγουστίνος Γαλιάσος, μίλησε με την Διευθύντρια του Πρώτου Παγκόσμιου Διαδικτυακού Σχολείου για τα Ελληνόπουλα, κυρία Αγγελική Μαστρομιχαλάκη. Κυρία Μαστρομιχαλάκη μίλησε για την σημασία της πλατφόρμας Ελληνόπουλα, μέσα της οποίας μικροί και μεγάλοι Έλληνες του εξωτερικού μπορούν να εκπαιδευτούν στην ελληνική γλώσσα και να έρθουν πιο κοντά στα ήθη, τα έθιμα και στην κουλτούρα της Ελλάδος. Ας παρακολουθήσουμε ένα σχετικό απόσπασμα. Σήμερα θα μιλήσουμε για το πώς μαθαίνουμε ελληνικά από διάφορες πλατφόρμες που είναι σε όλο τον κόσμο. Έχουμε μαζί μας την Αγγελική Μαστρομιχαλάκη, η οποία είναι ακαδημαϊκή διευθύντρια στα Ελληνόπουλα. Καλησπέρα, Αγγελική. Καλησπέρα και από την Αθήνα. Ευχαριστούμε πολύ που σήμερα μας φιλοξενείτε τα Ελληνόπουλα κοντά σας. Εδώ στο Hellenic TV, να μας τα πεις όλα, να μάθουμε λίγο τι είναι τα Ελληνόπουλα, πώς μαθαίνουν παιδιά, τα παιδιά ελληνικά μέσα από αυτή την πλατφόρμα. Είναι πραγματικά μια ευτυχή συγκυρία. Την εποχή που η εκπαίδευση έχει περάσει πλέον στην ψηφιακή της διάσταση, η διδασκαλία των ελληνικών δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση. Συνεπώς, υπάρχει ανάγκη και το όραμα για μια νέα λύση στην εκμάθηση των ελληνικών για τα παιδιά της Διασποράς σε όλο τον κόσμο. Έτσι δημιουργήθηκε η εκπαιδευτική πλατφόρμα εκμάθησης ελληνικών ελληνόπουλα.com, ειδικά για τις ανάγκες των γονιών αλλά και των παιδιών της Διασποράς σε μια νέα ψηφιακή εποχή. Είναι μια πλατφόρμα που δίνει στους γονείς της Διασποράς μια ολοκληρωμένη λύση για να μάθουν τα παιδιά ελληνικά, να διδαχθούν τον ελληνικό πολιτισμό, την ελληνική γλώσσα και κουλτούρα και ταυτόχρονα να γίνουν τα παιδιά ενεργά κομμάτια της ελληνικής κληρονομιάς και ταυτότητάς τους. Και αυτό πράγματι είναι κάτι που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Γνωρίζουμε μέχρι σήμερα τις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας, οι εποχές έχουν αλλάξει, η ψηφιακή εποχή έχει κατακλείσει τη ζωή μας. Έτσι λοιπόν, τα Ελληνόπουλα αποτελούνται από δύο σκέλη. Είναι η διαδικτυακή πλατφόρμα ελληνόπουλα.com, η οποία περιέχει δομημένα μαθήματα εκμάθησης ελληνικών για όλα τα επίπεδα, με τη μεθοδολογία του Learning Path, για να μαθαίνουν τα παιδιά βήμα-βήμα και με το σωστό ρυθμό, μέσα από χιλιάδες εκπαιδευτικά παιχνίδια, βίντεο, σειρές, ασκήσεις και δραστηριότητες, ελληνική γλώσσα. Είναι ο βασικός άξονας και πυρήνας μας η ελληνική γλώσσα. Το άλλο σκέλος αποτελείται από τα εβδομαδιαία live online lessons, δηλαδή live διαδικτυακά μαθήματα σε τάξεις, με έμπειρους εκπαιδευτικούς δασκάλους, οι οποίοι δουλεύουν σε συνεργεία με την πλατφόρμα, δηλαδή το αναλυτικό πρόγραμμά μας, θα λέγαμε, συνδέεται με την πλατφόρμα και τα βήματα τα οποία ακολουθούν έχουν σχέση με το τι διδάσκουμε, πώς διδάσκουμε την ελληνική. Έτσι τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να μάθουν ελληνική γλώσσα, ελληνικά έθιμα, παραδόσεις, μέσα σε τάξη μαζί με άλλα Ελληνόπουλα. Που μπορεί να μην είναι στην ίδια πόλη και χώρα πολλές φορές. Έχει να κάνει γενικά με τον Ισημερινό και το πού βρίσκεται ο καθένας στον πλανήτη. Αλλά μπορεί παιδιά από την Ευρώπη, το Ηνωμένο Βασίλειο με την Αμερική, αν είναι κάποιες κοινές ώρες, να έχουν κοινά μαθήματα. Και θα πω ότι αυτό που μας έχει χαροποιήσει αυτούς τον τελευταίο χρόνο που δουλεύουμε το σχολείο της τάξης μας, είναι ότι τα Ελληνόπουλα στο διάλειμμα που γίνεται κατά τη διάρκεια του μαθήματος έχουν γνωριστεί, συνδέονται, μιλούν. Και όπως λέω και εγώ, η μεγάλη επιτυχία μας είναι ότι πέρα από την εκμάθηση της ελληνικής, επειδή ως εκπαιδευτικός ξέρουμε πόσο το ψηφιακό κομμάτι έχει απομακρύνει συναισθηματικά τους μαθητές, τα Ελληνόπουλα λοιπόν έχουν ένα κοινό σύνδεσμο, την ελληνική γλώσσα, την ελληνική παράδοση και την κουλτούρα, αναζητώντας μια ταυτότητα εκεί που ζουν στο εξωτερικό και ταυτόχρονα συνδέονται. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή υπάρχει και κοινωνικο-συναισθηματική σχέση των μαθητών μας. Και αυτό όλο ξεκίνησε από την Αμερική, Αγγελική. Ήταν μια ιδέα που ξεκίνησε το 2016 από Έλληνες που ζούσαν στην Καλιφόρνια, συγκεκριμένα την οικογένεια Σακή, με γενική διευθύντρια της εταιρείας, την κυρία Άννα Σακή, η οποία βρίσκεται στην Καλιφόρνια. Είναι ο ηθήνων νους, είναι η πηγή συντονισμού όλου αυτού του μεγάλου έργου.
Αρχικά ξεκίνησε λοιπόν ως πλατφόρμα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας για τα ελληνόπουλα της Διασποράς στην Αμερική, στον Καναδά, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Αυστραλία. Και σιγά σιγά σε όλο τον κόσμο, γιατί όσο γνωρίζουν την πλατφόρμα, όλο και περισσότεροι γίνονταν οι συνδρομητές. Επειδή όμως η πλατφόρμα βασίζεται στην καινοτομία, γρήγορα άρχισε να αναπτύσσει ποικίλους τρόπους εκπαίδευσης που ανταποκρίνονταν στις απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής. Και νομίζω ότι αυτό ήταν και το μας έδωσε το έναυσμα για ένα επόμενο βήμα. Η πλατφόρμα ήταν λοιπόν η αρχή πριν από 6 χρόνια περίπου και τώρα βρισκόμαστε σε ένα επόμενο βήμα. Και νομίζω ότι δεν ξέρω, ήσασταν ένα βήμα μπροστά πριν την πανδημία, σωστά, γιατί πολλές πλατφόρμες, πολλοί μέθοδοι, πολλοί καθηγητές βγήκαν να κάνουν μαθήματα online, αλλά νομίζω εσείς το κάνατε πριν από όλους. Ακριβώς. Η πανδημία, αν πούμε ότι είναι τα δύο τελευταία έτη, από το 2016 είχε προηγηθεί περίπου 4 χρόνια προτού εμφανιστεί, θα λέγαμε, το πρόβλημα, η δυσκολία ή η ανάγκη. Και νομίζω ότι αυτό μπόρεσε να βοηθήσει τα Ελληνόπουλα εκεί όπου δεν γινόταν πραγματικά μαθήματα, κλείστηκαν στα σπίτια. Αυτοί που ήθελαν να μάθουν τα παιδιά τους ελληνικά είχαν μπροστά τους μια πλατφόρμα έτοιμη με πάρα πολλά παιχνίδια, βίντεο, quizzes, pick-up και πολλά άλλα έτσι που θα αναφέρουμε σταδιακά, παίζοντας τα παιδιά να μαθαίνουν. Ολόκληρη αυτή την ενδιαφέρουσα συνέντευξη θα μπορέσετε να την παρακολουθήσετε την ερχόμενη Δευτέρα στις 8 το απόγευμα στην εκπομπή Greek Stories με τον Αυγουστίνο Γαλιάσο.